Με κλικ στην επιλογή έργα του κεντρικού μενού, εμφανίζεται η λίστα των έργων που έχουμε δημιουργήσει έως τώρα. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα έργα με όποιο τρόπο επιθυμούμε κάνοντας κλικ πάνω σε μία από τις επικεφαλίδες. Μπορούμε επίσης να ομαδοποιήσουμε τα έργα με βάση οποιαδήποτε στήλη σύρονται στην επικεφαλίδα της στην περιοχή ομαδοποίησης. Αν υπάρχουν πολλά έργα στη λίστα, πληκτρολογούμε μερικά γράμματα από την περιγραφή του έργου στη γραμμή φίλτρων και εντοπίζουμε άμεσα το έργο που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο, κάνουμε κλικ στο κουμπί Νέα εγγραφή της κορδέλας και εμφανίζεται η καρτέλα του νέου έργου. πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουμε τα πεδία με χρώμα, όπως τον κωδικό και την περιγραφή του έργου. Προαιρετικά, μπορούμε να συμπληρώσουμε και τα άλλα πεδία της καρτέλας, όπως μια αναλυτική περιγραφή τα στοιχεία επικοινωνίας και τα λοιπά. Στο τέλος, το πρόγραμμα μας υπενθυμίζει να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε. Ας ανοίξουμε τώρα την καρτέλα ενός υπάρχοντος έργου. Για να ανοίξουμε την καρτέλα ενός έργου, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο βέλος και επιλέγουμε Επεξεργασία ή απλώς κάνουμε διπλό κλικ. Βλέπουμε ότι στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει το δένδρο των έργων που είναι το κεντρικό σημείο όλων των εργασιών μας. Με κλικ σε κάποια επιλογή μπορούμε να επεξεργαστούμε τον προϋπολογισμό, τους λογαριασμούς ή τα άρθρα ενός έργου. Μπορούμε επίσης να ανοίξουμε τη σελίδα των εκτυπώσεων που είναι το κεντρικό σημείο από όπου κάνουμε προεπισκόπηση και εκτυπώνουμε όλα τα έντυπα που παράγονται από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, με διπλό κλικ τρέχουμε την εκτύπωση του προϋπολογισμού. Αφού δώσουμε κάποιες παραμέτρους, μπορούμε να δούμε την εκτύπωση στην οθόνη, να την εκτυπώσουμε, αλλά και να την πάρουμε σε μορφή Word, Excel, PDF. Εκτός από τα γενικά στοιχεία του έργου και τα στοιχεία επικοινωνίας, μπορούμε προαιρετικά και ανάλογα με το είδος του έργου να συμπληρώσουμε. Στη σελίδα λοιπά στοιχεία, διάφορα επιπλέον περιγραφικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στις εκτυπώσεις και τα έντυπα που εκδίδουμε με το πρόγραμμα, όπως οι υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης και τα στοιχεία αναδόχου. Στη σελίδα υπογραφές, τα στοιχεία που αναγράφονται. Στη σελίδα άσφαλτος, τις παραμέτρους υπολογισμού του κόστο ασφάλτου, Στη σελίδα «Πρόσθετες δαπάνες» τις δαπάνες μεταφοράς που ενδεχομένως χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη του έργου. Και στη σελίδα «Περιγραφές» μπορούμε να συντάξουμε και να μορφοποιήσουμε ολόκληρα τμήματα κειμένου που θέλουμε να εκτυπωθούν στα έντυπα όπως οι τίτλοι, οι υπογραφές, το τιμολόγιο μελέτης και άλλα. Στην καρτέλα του έργου υπάρχουν επίσης δύο υποσελίδες «Μελέτη» και «Κατασκευή» που εμφανίζονται ανάλογα με τα υποσυστήματα του ACRP-ECM που έχετε προμηθευτεί. Στη σελίδα «Μελέτη» δίνουμε ορισμένα στοιχεία και υπολογίζουμε τη μελέτη μας αφού έχουμε συντάξει τον προϋπολογισμό μελέτης όπως αναλυτικά περιγράφεται σε άλλο βίντεο. Στη σελίδα Κατασκευή δίνουμε επιπλέον στοιχεία και παραμέτρους του έργου και υπολογίζουμε τον προϋπολογισμό του έργου που έχουμε συντάξει όπως αναλυτικά περιγράφεται σε άλλο βίντεο. Όλα τα στοιχεία του έργου μπορούμε να τα εξάγουμε σε ένα εξωτερικό. Κατόπιν μπορούμε αυτό το έργο να το εισάγουμε στην ίδια ή διαφορετική βάση και να το επεξεργαστούμε. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε αντίγραφο του έργου με διαφορετικό όνομα στην περίπτωση που έχουμε έργα που μοιάζουν τα στοιχεία μεταξύ τους.